όχι για την πληρότητα, για την επάρκεια. Και με τις επιγενόμενες απώλειες, δεν είναι ώρα τώρα να σας λέω πώς προκύπτουν οι πόλεις αυτές, τα κενά ξεπερνούν τα 1.500-2.000 σήμερα. Και πρέπει να τα καλύψουμε. Έχουμε λοιπόν, μέσα από προσπάθειες, ένας πολιτικός λέει την αλήθεια και αυτό είναι καλό. Όταν λέει μόνο την αλήθεια και δεν κάνει κάτι, είναι κοινικό. Δεν είναι, είναι κινησμός, δεν είναι αλήθεια. Έχουμε λοιπόν σήμερα. Σήμερα κύριε Χατζηνικολάου, υπέγραψα 86, επιστροφή 86 αποσπασμένων σε φορείς εκπαιδευτικούς στα σχολεία, στις αίθουσες. Εξασφαλίσαμε 800 εκπαιδευτικούς για την ειδική αγωγή. Για όποιον καταλαβαίνει ειδικά προβλήματα, το μήνυμα είναι σαφές. Με την συμβολή του Υπουργείου Οικονομικών, του κ. Σταϊκούρα, αλλά και την συνδρομή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, έχουμε δυνατότητα από αυτούς τους ανθρώπους που πήραν άδεια άνευ αποδοχών και τα κενά που δημιούργησαν όχι μόνο στην εκπαίδευση, προοπτικά και σε όλη τη διοίκηση, 1.000 ανθρώπους να τους πάρουμε πίσω. Όχι να τους επιστρέψουμε αυτούς, τους βγάλουμε από την άδεια. Αλλά μα η Τρόικα περιμένει τους... από εσάς να κάνετε απολύσεις. Ακούστε τώρα. Όχι, έχουμε κύριε δυνατότητα. Με συγχωρείτε πολύ. Ακούστε με. Η Τρόικα περιμένει από εσάς. 100 μόνιμους, από αυτές τις διαθεσιμότητες που έχετε πάνω στο γραφείο σας να κάνετε απολύσεις. Είναι έτσι ή όχι? 100 υπαλλήλους. Έχουν δεσμευθεί. Έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση. 100 εκπαιδευτικούς. Με νέες απολύσεις, ναι ή όχι? Όπως είναι σήμερα. 100 δεν με ακούτε. Κάνετε ότι δεν με ακούτε. Κάνω πάρα πολύ καλά, αλλά θέλω να κλείσω τη σκέψη μου. Θα μου το επιτρέψετε. Δύο φράσεις ακόμη. Στη διάθεσή σας μετά. 100 μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν τώρα, πριν ακόμα βγούμε από το 1:10 και. Σε ό,τι αφορά αυτούς που ζήτησαν συνταξιοδότηση μετά την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ είχαν δυνατότητα να το κάνουν μέχρι 31/8, ναι, είχαμε 350 περιπτώσεις. Υπέγραψα τις 50, ήταν ακραίες περιπτώσεις υγείας, οι άλλοι 300 θα γυρίσουν στις αίθουσες. Έχουμε τελευταίο το θέμα της εθελοντικής προσφοράς και είναι η μορφή αυτή που σας είπα. Έχω άδεια ανατροφής του παιδιού μου, γυναίκες κατά βάση, αλλά και ορισμένες φορές και του άλλου φίλου, ένας από την οικογένεια. Μπορεί και μπορεί να είναι, που με μία προσφορά 300 ευρώ για την στήριξη της οικογένειάς τους μέσα από το Υπουργείο Εργασίας μπορεί να δώσουν αυτοί εθελοντικά την εργασία τους. Πού είναι το πρόβλημα? Απαντάω σε αυτό το πρόβλημα. Σας... Ναι, πού είναι το πρόβλημα? Θα σας το πούν οι, οι καθηγητές. Με την εθελοντική εργασία. Πού είναι το πρόβλημα? Αυτού του είδους δηλαδή τη συνεισφορά. Πού είναι το πρόβλημα? Πείτε μου, και σε ό,τι αφορά οι προσκεκλημένοι συμπολίτες, το πού είναι το και πρόβλημα. Είμαι εδώ για να πω τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Πείτε μου κάτι, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ. Τι γίνεται με τις διαθεσιμότητες? Θα πάτε σε απολύσεις ή όχι? Τα έχω πει στην Διότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί απέναντι στην Τρόικα για συγκεκριμένο αριθμό απολύσεων. Τα έχω πει αυτά. Τι θα κάνετε? Τα έχω πει αυτά στη Βουλή. Ναι. Τα έχω πει τον Αύγουστο. Τι θα κάνετε? Με πάρα πολύ ρητό και συγκεκριμένο τρόπο. Υπήρξαν... Ναι, αλλά τώρα επανέρχεται η Τρόικα. Εγώ διάβασα στο τελευταίο email με τα 19 σημεία. Ότι επανέρχεται στο θέμα των απολύσεων στο δημόσιο. Έχουμε από το καλοκαίρι στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Και διαβάζω επίσης κάθε τόσο ότι είστε και σε κόντρα με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, διότι εσείς λέτε δεν υπογράφω απολύσεις. Έχουμε, κυρία Χατζηνικολάου, από το καλοκαίρι στη Βουλή πει ότι όλα αυτά που σχετίζονται με την τύχη των ανθρώπων, εδώ των εκπαιδευτικών, για να προκύψουν πρέπει να θεμελιώνονται σε κάποιες αξιολογήσεις. Το Φεβρουάριο που μας πέρασε, εγώ δεν ήμουν υπουργός, έγινε η αξιολόγηση της ανώτατης αρχής διασφάλισης ποιότητας, η οποία κατέληξε σε πόρισμα και το οποίο παρουσιάστηκε στη Βουλή τον Αύγουστο. Έγινε επίσης και η παρουσίαση αξιολόγησης από ανεξάρτητο τρίτο μέσο ΕΣΠΑ αξιολογητή. Και κατέληξαν αυτές οι αξιολογήσεις ότι τα πανεπιστήμια χρειάζονται προσωπικό διοικητικό. Αυτό οδήγησε εμένα να κάνω συγκεκριμένες δηλώσεις τότε. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει από τότε. Επομένως δεν θα υπογράψετε απολύσεις. Δεν έχω. Επομένως δεν θα υπογράψετε απολύσεις. Κύριε Χατζηνικολάου. Μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό. Μου είπατε πριν από ένα λεπτό ότι ήρθατε εδώ να πείτε αλήθειες. Ναι, είμαι στη διάθεσή σας. Πείτε μου, θα υπογράψετε απολύσεις. Αυτό το οποίο λέω. Η Τρόικα ζητάει απολύσεις στον τομέα σας. Και το γνωρίζετε πολύ καλά. Έχουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Η ερώτησή μου είναι απλή και σαφής. Θα υπογράψετε απολύσεις, ναι ή όχι? Κύριε Χατζηνικολάου, ό,τι είπα. Γιατί δεν μου απαντάτε ευθέως? Υπάρχει ανάγκη προσλήψεων σε διοικητικό προσωπικό στα πανεπιστήμια. Το είπε το Υπουργείο Παιδείας τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Δεν έχω μετακινηθεί καθόλου. Δεν θα υπογράψετε απολύσεις λοιπόν. Εκείνη η φράση, ξαναρωτώ. Εκείνη η φράση που χρησιμοποιείτε είναι φράση δημιουργίας μιας πολιτικής αντιπαλότητας αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση ενώ διεξάγεται διαπραγμάτευση. Σας λέω
ότι δεν μετακινούμε. Ποια φράση δημιουργείς? Αυτή που μου λέτε. Εγώ χρησιμοποιώ φράση για να δημιουργήσω πολιτική αντιπαλότητα. Αυτό που μου λέτε να βάλω εγώ στο στόμα μου. Η φράση που μου λέτε, προτιμώ να σας απαντήσω. Το δεν θα υπογράψω απολύσεις. Προτιμώ να σας απαντήσω με τον δικό μου τρόπο. Σας απαντώ με μια χαρά. Ναι, δεν μου απαντάτε. Σας είπα... Το αφήνετε ανοιχτό. Όχι, δεν αφήνω τίποτα. Πώς, αφού δεν λέτε ότι δεν θα υπογράψετε απολύσεις. Κύριε Χατζηνικολάου. Όπως πριν από λίγο, είμαι πρέπει να σας πω ότι στο θέμα που σας έθεσε ο Στάθης Σταυρόπουλος για τη Χρυσή Αυγή, επαναλάβατε την ίδια δήλωση με άλλα λόγια. Επανέλαβα. Βεβαίως. Είπατε πάλι ότι είναι αυθεντικό ακτιβιστικό κίνημα. Το καλύπτει. Είναι αυθεντικό ακτιβιστικό κίνημα η Χρυσή Αυγή. Το κενό το καλύπτει. Τι εγκληματική συμμορία, για να καταλήξουμε τι είναι. Το κενό του κράτους το καλύπτει όποιος περνάει από εκεί, αν το κράτος αφήνει χώρο. Το κράτος έκανε πολύ καλή πολιτική στο χώρο της Αθήνας, στο χώρο του κέντρου της Αθήνας και όλες αυτές οι προσπάθειες. Αυτό τι σημαίνει, ότι όπου αφήνει κενό το κράτος, όποιος με εγκληματική συμπεριφορά σπέβδει να το αξιοποιήσει, ότι θα τον χαρακτηρίζουμε αυθεντικό ακτιβιστικό κίνημα. Έχουμε κουβεντιάσει μαζί για την ακτιβιστική. Ναι, αλλά βλέπω ότι επιμένετε στη δήλωσή σας εκείνη. Τι θεωρείτε, ότι είμαι ένας πολιτικός που λέει απόψεις ανάλογα με το τι μέρα ξημερώνει? Όχι, θεωρώ. Την εγκληματική συμπεριφορά. Θεωρώ ότι μια κακή δήλωση. Όταν συνελήφθησαν τα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Διορθώνηκαν. Δεν μιλήσαμε. Μαζί δεν μιλήσαμε. Όταν αποκαλύφθηκε η εγκληματική φύση κάποιων και έγιναν συλλήψεις, μαζί δεν μιλήσαμε. Αλλά σας βλέπω ότι επιμένετε στη δήλωση. Όποιος, κύριε Χατζηνικολάου, συζητάει συγκεκριμένο θέμα, απαντάει επ' αυτού. Το συγκεκριμένο θέμα που συζητήσαμε τον καιρό των συλλήψεων ήταν, υπάρχουν θέματα. Υπάρχει θέμα ασυλίας, υπάρχει το Α, υπάρχει το Β. Τι είναι αυτό το γεγονός που προκύπτει? Μιλάμε για το 13. Η συζήτηση το 12 είχε να κάνει με το κέντρο της Αθήνας, είχε να κάνει με προβλήματα που δημιουργούνταν είτε υγειονομικά είτε προβλήματα ασφάλειας. Τα κενά του κράτους τότε. Τα κενά του κράτους τότε. Είναι δυνατόν να θέτουμε σε τέτοια βάση την πολιτική σκέψη σήμερα? Δηλαδή στο κενό του κράτους ή την οποιαδήποτε παθολογία θα μπορούσε να την καλύψει ένα τάγμα εφόδου στην πανεπιστημία? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αυτό το λέει κανείς, κύριε Στάθη, για να σηκώσει τη φωνή του. Το λέει κάποιος για να σηκώσει τη φωνή του. Δύο πράγματα. Όχι, με συγχωρείτε. Το λέει κάποιος για να σηκώσει τη φωνή του. Το λέει κάποιος για να σηκώσει τη φωνή του, για να γίνουν πράγματα που δεν γίνονται. Και η δική μου προσπάθεια ήταν πάντα αυτή. Ναι. Για εκείνο ο το θέμα. Ο τρόπος που σηκώσατε εκείνο τη φωνή σας για αυτό το για θέμα το είναι θέμα. Ατυχής και θα ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους σας να το παραδεχτείτε, για να μην δημιουργείτε και λάθος εντυπώσεις σε ανθρώπους που δεν έχουν την πολιτική πείρα τη δική σας. Η ερμηνεία που δίνετε εσείς ότι δεν μπορεί το κράτος να υποκαθίστατε αποφασίστες. Βεβαίως και δεν μπορεί. Έτσι. Βεβαίως και δεν μπορεί. Και όπου υπάρχουν εγκληματίες, αυτοί συλλαμβάνονται. Αλλά στο πεδίο της πολιτικής. Στάθη, έχουμε 30-40 ανθρώπους που περιμένουν. Με συγχωρείτε. Στο πεδίο της πολιτικής. Στο πεδίο της πολιτικής. Στο πεδίο της πολιτικής δεν έχεις αφορισμούς ως λύση μόνο να κάνεις. Έχεις πολιτικές να ασκήσεις. Και οι προτροπές, το κράτος να κάνει τη δουλειά του, είναι καλές προτροπές. Δεν ήταν με σωστό τρόπο η προτροπή, κύριε Κατά τη γνώμη σας. Τέλος πάντων, κατά εγώ θέλω να πω αποχαιρετώντας σας το εξής. Έκανα τρεις ερωτήσεις. Ο κόσμος που άκουσε τις απαντήσεις θα κρίνει αν απαντήσατε ή όχι. Σωστά. Εμένα μου επιτρέπετε όμως...